για τις εισηγήσεις των επιστημόνων της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Κάνουμε αρχή όμως με πολιτική επικαιρότητα. Φιλοξενούμενος είναι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Χαιρόμαστε να σας ακούμε. Λοιπόν, έκλεισε ραντεβού και από αυτό να ξεκινήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρου Κυπριανού. Δυσφορία εκφράστηκε χθες, τον είχαμε φιλοξενούμενο στην εκπομπή, τον κύριο Κυπριανού, γιατί κάνατε απευθύνοντας αυτή την πρόσκληση δημοσίως και ανησυχούν ότι είναι για επικοινωνιακούς λόγους. Είπε κιόλας ότι τώρα θυμηθήκατε, ενώ προηγουμένως τους κατηγορούσατε μέχρι πριν από λίγο καιρό ότι προωθούν ή συμφωνούν με θέσεις της τουρκικής πλευράς και όλα αυτά τα θύμισε ο κύριος Κυπριανού. Ελάτε. Κύριε Βρατού, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μίλησα χθες με τον κύριο Κυπριανού. Εάν το ΑΚΕΔ εκτιμά ότι είναι για επικοινωνιακούς σκοπούς, δεν θεωρώ ότι θα έβαζα τη συνάντηση. Αλλά ας μην μείνουμε στα επουσιώδη. Ενδεχομένως το ΑΚΕΔ να θεωρούσε ότι θα ήταν καλύτερο να προηγείτε ένα τηλέφωνο μου, μια επιστολή. Ναι, ίσως θα ήταν, για να μην δημιουργηθούν και αυτές οι εντυπώσεις. Εάν αυτό είναι το ζήτημα, λέω, εντάξει, δεν κολλάω σε αυτά τα ζητήματα, κύριε Βρετού, και δεν πρέπει να κολλάμε σε αυτά τα μικρά. Η ουσία είναι ότι είναι ένα θετικό μήνυμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό το ότι οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων κομμάτων θα βρεθούν να μιλήσουμε επιτέλους για αυτό που είναι η εθνική προτεραιότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το διεθνές ενδιαφέρον που για μας το Δημοκρατικό Συναγερμό είναι καλοδεχούμενο και εμείς στην Κύπρο περί άλλων την βάζουμε. Ναι, δεν έχει ευθύνη το ΑΚΕΛ που δεν είχατε αυτό το διάλογο τόσο καιρό. Κυρία Βρετού, βοηθάτε όλοι. Να βοηθήσουμε. Σας παρακαλώ, σας συγκετεύω. Βοηθάτε όλοι να βάλουμε μια θετική ατζέντα για αυτόν τον τόπο. Φταίω εγώ για όλα. Τελεία. Αν σας ικανοποιεί, φταίω εγώ ως αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος για όλα. Τελεία. Να μιλήσουμε για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας. Φτάσαμε σε οριακό σημείο. Ίσως να είναι η τελευταία φορά που θα συζητούμε σε μια προσπάθεια να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Με συγχωρείτε, απολογούμε για το ανέβασμα των τόνων, δεν είναι ίδιων χαρακτηριστικών μου. Αντιλαμβανόμαστε ότι οφείλεται στην αγωνία που νιώθετε. Και ναι, μια αγωνία. Ναι, και με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Κύριε Βρετού, όλοι ανεξαίρετα. Που δεν μπορούμε να ιεραρχούμε εθνικές προτεραιότητες. Δεν υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον. Τα έχουμε με τους ξένους ότι ξέχασαν το Κυπριακό. Ξυπνά το διεθνές ενδιαφέρον. Αντιδρούμε γιατί να επιδεικνύουν ενδιαφέρον. 47 χρόνια. Άλυτο το Κυπριακό. Όχι 47 μέρες, μισό αιώνα. Πάει να ξεκινήσει μια προσπάθεια αμέσως να βγαίνει το μήνυμα από την Κύπρο ότι ανησυχούμε, μπας και έχει πρωτοβουλία. Ναι. Τώρα με αυτά όλα που λέτε δεν απευθύνεστε στο ΑΚΕΛ. Απευθύνεστε, μπορεί σε όλους τους άλλους. Άστε με να τα πω, κυρία Βαρετού, να βγουν από μέσα. Γιατί σας είπαν χθες ότι έμειναν εμπρόντιτοι με το παραλήρημά σας για την πολιτική ισότητα, η κυρία Θεοχάρους. Πάλι, κυρία Βαρετού. Ναι, δεν είμαστε εμείς. Παρακαλώ, ελάτε. Βγήκα στην εκπομπή σας να μιλήσω για τον τόπο. Έχει και η κυρία Θεοχάρους το δικαιό της. Όλοι έχουν το δικαιό τους. Ναι. Όλο το άδικο είναι σε μένα. Αλλά άστε με, εμένα που έχω όλο το άδικο. Εμένα που φταίω για όλα σε αυτόν τον τόπο.
να πω την αγωνία μου. Να πω και στο εσωτερικό, αλλά να ακούσουν και στο εξωτερικό ποια είναι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κυρία Βρετού, θα ξεκινήσω με κάτι. Είχαμε την Κυπριακή Δημοκρατία από το 1960, που δέποτε την αγαπήσαμε και έγινε λάβαρο του αγώνα και σωστά η κυριαρχία και η διεθνή προσωπικότητα και το αναγνωρισμένο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ξέρετε πότε? 44 χρόνια μετά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004. Πέρασαν 44 χρόνια για να κατανοήσουμε την αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολύ φοβούμαι ότι θα φάμε περισσότερα χρόνια να κατανοήσουμε ότι μόνον μέσω από ομοσπονδίας παίρνουμε σκλαβωμένα εδάφη και επανενώνουμε και απελευθερώνουμε την πατρίδα μας. Ήδη συμπληρώθησαν 44 χρόνια από την ημέρα που επίσημα δεχτήκαμε την ομοσπονδία, που δεχτήκαμε την πολιτική ισότητα. Γιατί δεχτήκαμε την πολιτική ισότητα το 1977? Δεχτήκαμε την πολιτική ισότητα ως ελληνοκυπριακή πλευρά και την ομοσπονδία για να απαλλαγούμε από την κατοχή, για να ξαναπάρουμε εδάφη μας, για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα της επιστροφής στους πρόσφυγες, έστω και αν κάποιοι θα επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Να απαλλαχτούμε από τις καταραμένες συνθήκες εγγυήσεων. Να απαλλαχτούμε από τα κατοχικά στρατεύματα. Εάν σήμερα, 44 χρόνια μετά που δεχτήκαμε την ομοσπονδία, αμφισβητούμε την πολιτική ισότητα, τότε πολύ σύντομα, και δεν θα είναι αργά, κυρία Βρετού, in de jure θα γίνει in de jure, in de facto θα γίνει in de jure. Και στο τέλος θα πετύχουν το acknowledgement τουλάχιστον χωρίς καμιά εδαφική αναπροσαρμογή. Και θέλω να βάλω στο διάλογο ένα προβληματισμό. Έκαναν απαράδεκτες ενέργειες στα Βαρόσια. Και σας λέω, η δική μου εκτίμηση, μακάρι χίλιες φορές, μακάρι να είμαι λάθος, εάν γίνει μια νέα προσπάθεια για το Κυπριακό και αν έχουμε αδιέξοδο και αν ο διεθνής παράγοντας θεωρήσει ότι έχουμε και εμείς μέρος ευθύνης του ναυαγίου, όχι το τι θα νομίζουμε εμείς, αλλά ο διεθνής παράγοντας, ο Ερντογάν τον Αύγουστο του 21 δεν θα κάνει πικνίκ στα Βαρόσα, θα κάνει πάρτι στα Βαρόσα και δεν θα έχει κανέναν να αντιδρά στην διεθνή σκηνή εναντίον του Ερντογάν. Και αν χάσουμε τα Βαρόσα που είναι εκεί 47 χρόνια, μια πόλη φάντασμα που είναι η πόλη όνειρο για όλους μας, έχει κανέναν που θα έχει ακόμα ψευδέστηση ότι για οποιοδήποτε μοντέλο λύσης ύστερα από 5 ή 10 ή 15 χρόνια θα έχουμε έστω και ένα δισεκατομμυρίς πιθανότητα εδαφικής αναπροσαρμογής? Είναι η ώρα που πρέπει όλοι να συναισθανθούμε την σοβαρότητα των στιγμών, αλλά και να εξηγήσουμε αυτό τον μπαμπούλα που δημιουργήσαμε περί της πολιτικής ρότητας. Και είναι η ώρα. Τι εννοείται τον δημιουργήσαν? Επαναλαμβάνω, άστε με να μιλήσω επί της ουσίας. Και έχουμε στο τραπέζι μια σοφή θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όχι για χαλαρή ομοσπονδία. Μια σοφή θέση για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Τι σημαίνει αποκεντρωμένη ομοσπονδία? Σημαίνει η καθημερινότητα των πολιτών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων θα συνεχίσει όπως είναι σήμερα ακόμη και μετά τη λύση. Η κυρία Βρετού θα πηγαίνει στο κτηματολόγιο που πήγαινε για χρόνια για τις υποθέσεις της.
θα πηγαίνει στο δικό της γιατρό. Ο Αβέροφ θα παίρνει τον Περικλή του κάθε πρωί και θα πηγαίνει στο ίδιο σχολείο. Δεν θα αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί στις συνιστώσεις οντότητες, σοφή η θέση του Προέδρου να δοθούν περισσότερες εξουσίες. Για να μειωθούν στο κεντρικό κράτος οι εξουσίες τις οποίες θα πρέπει να δώσουμε πολιτική ισότητα για να αποφεύγονται αδιέξοδα. Αλλά και να μπορέσουμε το 2021 μέσα από μηχανισμούς επίλυσης αδιεξόδων να λειτουργεί και το κεντρικό κράτος. Καλά τώρα το καταλάβαμε αυτό. Τόσα χρόνια ο πρόεδρος που διαπραγματεύεται φόρτωνε την κεντρική εξουσία, την κεντρική κυβέρνηση με εξουσίες και άλλες. Κύριε Βρετό, ναι, αλλά κάποιες εξηγήσεις πρέπει να δοθούν. Άλλο τροπάρι τώρα. Ναι. Για όλα αυτά και ο Αναστασιάδης. Αν σας ικανοποιεί. Όπως για όλα αυτά ο Αβέροφ. Είναι ή δεν είναι σοφή και σωστή η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η σημερινή θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλά, όταν το συζητήσατε στο Εθνικό Συμβούλιο εξηγήθηκαν, γιατί ρωτούμε, ξαναρωτούμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, αν τους έχει εξηγηθεί και λένε δεν ξέρουν τι εννοεί με την αποκεντρωμένη ομοσπονδία ο Πρόεδρος και ποιες εξουσίες παραμένουν στην κεντρική κυβέρνηση. Νομίζω έχουν εξηγηθεί όλα αυτά, τουλάχιστον εσείς η πολιτική ηγεσία ξέρετε. Έχουν διευκρινιστεί. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τώρα... έχει τη δική του ομάδα που εργάζεται σε αυτό το ζήτημα. Μπορώ να απαντήσω εγώ τι θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να μείνει στην κεντρική κυβέρνηση, κυρία Βρετού. Για να είμαστε επικοδομητικοί. Το είπα και το ξαναλέω. Και δεν είναι από το 1974. Να λέμε αλήθειες στο λαό μας. Αλλά από το 64 που δυστυχώς παράνομα μεν, αλλά οι Τουρκοκύπροι είχαν την παράνομη διοίκησή τους. Έμαθε ο κόσμος και αν ένας από τους μεγάλους φόβους Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είναι αν μετά από την λύση θα αλλάξει η καθημερινότητά τους. Ναι. Πρέπει να τους δώσουμε την άνεση να νιώσουν ότι δεν θα αλλάξει η καθημερινότητά τους, αλλά δεν θα υπάρχουν checkpoints. Θα μπορεί να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο της ελεύθερης διακίνησης εγκατάστασης του επιχειρήν. Να μπορέσουμε να πάρουμε εδάφιο σε Ελληνοκύπροι. Να μπορέσουν και εκείνοι να νιώσουν ότι συμμετέχουν στην ενωμένη μετεξέλιξη κυπριακή δημοκρατία. Γιατί μία είναι η οντότητα. Μία. Και συμφωνώ με όσους λένε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Μα διασφαλίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία δια της μετεξέλιξης της, του συστήματος διακυβέρνησης από ενιαίο σε ομοσπονδιακό. Γι' αυτό και μετά τη λύση δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουμε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ. Δεν θα χρειαστεί μετά από τη λύση να κάνουμε αίτηση για να ενταχθούμε ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Δεν θέλω να υποβάλω ερωτήματα και θεωρώ ότι δεν είναι του παρόντος αυτή η συζήτηση, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα γίνει πενταμερής και αν αυτή η πενταμερής θα οδηγήσει σε επανέναρξη συνομιλιών με ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτό λέει ο Γενικός Γραμματέας, δεν λέει να ξαναρχίσουμε απλώς για να κρατούμε το χαρτί των διαπραγματεύσεων. Αν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε θα ανοίξει και όλη αυτή η συζήτηση. Σημασία τώρα έχει πώς θα πάει ο πρόεδρος, φαντάζομαι, στην πενταμερή, αν θα γίνει και όταν γίνει η πενταμερής, γιατί ο Γενικός Γραμματέας, αν καλά ερμηνεύουμε αυτά που είπε και την τελευταία του δήλωση, ακόμη δεν ανακοινώνει τίποτα, γιατί δεν έχει τη βεβαιότητα, τη σιγουριά ότι έχει προετοιμαστεί αυτή η διάσκεψη των 5 μήνων. Κυρία Βρετού, και απολογούμε για τους ψηλούς τόνους που σας λέω, είναι και αποτέλεσμα της αγωνίας μου. Ναι, αυτό όμως έπρεπε να το έχετε κάνει εδώ και χρόνια, να ενημερώσετε σωστά τον κόσμο εσείς πολιτική ηγέτες. Και τροβόλαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Μην αναλύσκεστε.
να αλλοιώνουμε όλες τις δυνάμεις, το τι κάναμε και δεν κάναμε. Η αγωνία είναι αν θα ξαναρχίσουν, αν υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή. Έχουμε φύγει από την πολιτική ισότητα, ζητούν κυριαρχική ισότητα. Έχουμε φύγει από την ομοσπονδία, ζητούν συνομοσπονδία, δύο κράτη κλπ. Αυτό που θέλουμε να μας πείτε είναι πώς προετοιμάζεται η πλευρά μας, ο Πρόεδρος, και αν πηγαίνει, θα πάει σε αυτή τη διάσκεψη, την άτυπη, με τις θέσεις που θα δυσκολέψει την τουρκική πλευρά να βάλει άλλα πράγματα στο τραπέζι, και αν ακόμη υπάρχει περιθώριο για να γίνουν αυτά που περιγράφεται. Το μόνο που γνωρίζω, όπως και εσείς γνωρίζετε και το Εθνικό Συμβούλιο, είναι ότι προετοιμάζεται ο Πρόεδρος, και είναι θετικό αυτό, με δύο ομάδες, τη διαπραγματευτική και την ομάδα συνταγματολόγων, και σωστά προετοιμάζεται. Μπορεί να σας πω όμως με πολύ ξεκάθαρο τρόπο και τις δικές μου θέσεις, αλλά και τις δικές μου εκτιμήσεις, και συμπίπτουν οι εκτιμήσεις, να μην θεωρούμε δεδομένη την άτυπη πενταμερή. Οι προεργασίες γίνονται. Να μην τη θεωρούμε απόλυτα δεδομένη. Ναι. Αλλά αν γίνει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν δεν βρεθεί η κοινή συνισταμένη της πολιτικής ισότητος, αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε μια ζωή να μιλάμε μόνο για την πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, αγνοώντας τα θέματα ασφάλειας που ενδιαφέρουν την δική μας πλευρά. Το θέμα του εδαφικού, του περιουσιακού, είναι απόλυτα συνδεδεμένα. Δεν διαλέγει ο καθένας ό,τι θέλει οι Τουρκοκύπροι την πολιτική ισότητα, αλλά να παραμείνουν οι εγγύσεις, να παραμείνουν τα στρατεύματα, να μην έχει εδαφικές αναπροσαρμογές. Και εμείς οι Ελληνοκύπροι να γίνει κατανοητό. Δεν μπορούμε να απαιτούμε, και σωστά απαιτούμε εδάφη, να απαιτούμε δίκαιη διευθέτηση του περιουσιακού, να απαιτούμε, που σωστά απαιτούμε, κατάργηση των καταραμένων εγγυήσεων, να απαιτούμε και σωστά απαιτούμε την αποχώρηση του κατοχικού στρατού, και την ίδια ώρα να αρνούμαστε αυτό που είναι πακέτο για τη λύση, την πολιτική ισότητα. Δεν έχει να επιλέγει ο καθένας, όπως λένε και οι Άγγλοι, cherry pick, ό,τι αρέσει στον καθένα παίρνει. Στο τέλος θα γίνει αυτό που είπατε. Θα μας μείνει η κυριαρχική ισότητα χωρίς εδαφικές αναπροσαρμογές. Θα μας μείνει η κυριαρχική ισότητα με 40.000 Τούρκους στρατιώτες. Θα μας μείνει η κυριαρχική ισότητα με τις καταραμένες εγγύσεις να υπάρχουν και όλους τους πιθανούς κινδύνους για τις επόμενες δεκαετίες για το υπόλοιπο ελεύθερο κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Ήδη πολλοί τα βιώνουν. Χθες μόλις συζητούσαν στη Βουλή τι γίνεται με τουρκοκυπριακές περιουσίες που διεκδικούνται στις ελεύθερες περιοχές από Τουρκοκύπριους ή από άλλους ξένους πολίτες, Βρετανούς κτλ., που στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί περιουσίες. Τώρα, ξαναπάω στην άτυπη. Δεν θεωρείται ακόμη βέβαιο ότι ο Γενικός Γραμματέας θα συγκαλέσει αυτή την άτυπη. Εξαρτάται από το τι θα του πούν οι δύο πλευρές. Και γι' αυτό ξανάρχεται και η κυρία Λούτ. Όχι μόνο οι δύο πλευρές, η κυρία Βρετού. Έχει και τρεις εγκύτριες. Έχει και τρεις εγκύτριες. Ναι, φαντάζομαι για την προετοιμασία και για το ναι το όχι της πενταμερούς. Υπάρχουν εσωτερικές και διεθνείς τύχες. Ναι. Χωρίς να υπάρχει και καλή βούληση εκ μέρους της Τουρκίας να συζητήσει σοβαρά τα θέματα ασφάλειας. Ή δεν μπορεί και να καλεστεί να έχει πιθανότητες επιτυχίες. Ναι, απλώς δεν το διατύπωσα σωστά. Να το πω αλλιώς. Από το τι θα του πει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τι θα πει η τουρκική πλευρά, εννοώντας και την Τουρκία, που δίνει και τις κατευθύνσεις. Αυτή τη φορά μπορούμε να το λέμε χωρίς ερωτηματικά, γιατί υπάρχει σύμπτωση κατεχομένων και Τουρκίας. Ναι, και να γνωρίζουμε ότι εάν θα γίνει άτυπη πενταμερούς, η άτυπη πενταμερή,
και αν θα ακολουθήσει η φόρμαλ πενταμερή ή επίσημη, να το έχουμε υπόψη μας, όλοι μας. Μας το είπαν πολλές φορές και γράφεται κάθε φορά που ανανεώνεται και η ουμφισίπ ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια δεν θα είναι ανοιχτού τέλους. Και είμαστε, και δεν πρέπει να αρνούμαστε αυτή την θέση. Και εγώ θέλω να διατυπώσω και την ξεκάθαρη μου θέση. Όταν ο άλλος δείχνει ενδιαφέρον για το πρόβλημά σου που είναι 47 χρόνια, μισό αιώνα άλυτο, και σε βλέπει να αντιδράσει όταν σου λέει αν θα ξεκινήσω μια νέα προσπάθεια δεν θα είναι ανοιχτού τέλους για να συζητώ άλλα 50 χρόνια, αυτός που πρέπει να στηρίζει αυτή την θέση έπρεπε εμείς οι Ελληνοκύπροι. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο την κατοχή. Και κάθε μέρα που περνά τσιμεντώνεται η κατοχή. Και κάθε μέρα που περνά τσιμεντώνεται ενδεχομένως και στην συνείδηση νεότερων γενιών οι διαχωριστικές γραμμές. Ναι. Αυτό το συνομιλίες χωρίς χρονοδιαγράμματα είναι καταστροφικό, λέτε, γιατί ήταν τουρκική θέση αυτή. Εμείς θέλαμε κάποτε χρονοδιαγράμματα, μετά άλλαξε. Δεν είναι θέμα να βάζουμε ούτε θηλιά στο λαιμό τον δικό μας ή οποιοδήποτε άλλου. Αλλά πρέπει, θεωρώ, και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ότι όχι μόνο δεν ενοχλούμε για την πιθανότητα μιας σύντομης λύσης του Κυπριακού, αλλά την επικροτώ. Και πρέπει ο διεθνής παράγοντας να βιάσει και να κουβεντιάσει με την Τουρκία. Και χρειάζεται και αυτή να δώσει στο τραπέζι, γιατί για χρόνια οι αιμονές στα θέματα ασφάλειας ήταν ένας από τους κύριους λόγους γιατί δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα να βρούμε λύση του Κυπριακού. Δεν μπορούμε να πάμε σε λύση του Κυπριακού, και θέλω να το επαναλάβω, εγώ που θέλω τη λύση και βγαίνω και μπροστά για τη λύση, θα ξεκαθαρίσω, κύριε Βρούτο. Δεν θα δεχτώ ποτέ να δοθεί η πολιτική ισότητα χωρίς να πάρω εδάφη, όπως ήταν συμπλήν του χάρτη Ανάν, ή να βρεθεί η κοινή συνισταμένη μεταξύ των δύο χαρτών που κατατέθηκαν από τις δύο κοινότητες στη Γενέβη του 17, να καταργηθούν οι αναχρονιστικές εγγυήσεις και το μονομερές δικαίωμα του 60, και να αντικατασταθεί από ένα διεθνές, μια διεθνή συνθήκη εποπτείας και εφαρμογής της λύσης, να φύγει μέχρι και ο τελευταίος Τούρκος κατοχικός στρατιώτης και να συζητηθεί στο ανώτατο επίπεδο για τους 650 της Τουρδίκ και τους 850 της Ελδίκ, να βρεθεί ένας δίκαιος τρόπος για το περιουσιακό και να διασφαλιστούν η ελεύθερη διακίνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει όλοι να σεβαστούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, συνάντηση την άλλη Πέμπτη με το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και να δούμε αν υπάρχει, πού τα βρίσκεται και πού διαφέρουν, αν διαφέρουν κάπου οι προσεγγίσεις σας, και με σημασία έχει βεβαίως πώς τοποθετείται επισήμως η πλευρά μας και αν θα γίνει η πενταμερής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα με απόψεις. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Εντάξει, δεν θα τα διαβάσω. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα θέματα